Φαντάζομαι για την περίπτωση του Κώστα Σλούκα. Γιώργο, Γεια σου, Μανώλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε τη συμφωνία του Κώστα Σλούκα με τον Παναθηναϊκό. Μια μεταγραφή βόμβα στο φετινό καλοκαίρι. Υπάρχει αυτή η συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια με ένα πολύ μεγάλο ποσό από την πλευρά του Παναθηναϊκού, την πλευρά του Δημήτρη Γιανακόπουλου προς τον παίκτη. Πάντα θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις, έτσι το επόμενο διάστημα. Εντάξει, νομίζω είναι από τις περιπτώσεις που περιτεύουν να πεις, να τους σχολιάσεις. Είναι αυτό που πες, βόμβα, νομίζω δεκαετίας και παραπάνω. Θυμίζει άλλες εποχές. Εποχές Σπανούλη, εποχές, ξέρεις, με τη μεταπίδηση. Παπαπέτρου, ναι, ακριβώς. Μπαίνει σε αυτό το κλειστό κλαμπ των παικτών που μετακομίζουν από τη μία ομάδα, από τον έναν αιώνιο στον άλλο μέσα στο ίδιο καλοκαίρι. Και ουσιαστικά βλέπουμε να γράφεται μπροστά μας ιστορία. Και πέρα του ότι αναβαθμίζει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι του Άσου. Μιλάμε για μια τεράστια κίνηση, δεν το συζητάμε. Θα δούμε τώρα την ανακοίνωση για το, ξέρεις, για να οριστικοποιηθεί και τυπικά η μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό. Ο Κώστα Σλούκας, ο οποίος αποχώρησε πριν από μερικές ημέρες από τον Ολυμπιακό, δεν είχε γίνει πρόταση εκείνες τις ημέρες που είχε ακουστεί. Το τελευταίο διήμερο προέκυψε το έντονο pressing του Παναθηναϊκού προς την πλευρά του παίκτη και κατάφεραν οι πράσινοι να τον κλείσουν. Τώρα, Γιώργο, για το οικονομικό, φαντάζομαι θα πάει... Είναι ένα ποσό γύρω στα 9 με 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Okay. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Ωραία. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Κώστας Λούκας, λοιπόν, τεράστια ιστορική μετακίνηση.